και επιφάνεια εν χώρο και χρόνο του Παναγίου Τριαδικού Θεού και την κατάδειξη του αιωνίου αρχετύπου μας εν το προσώπο του ενσαρκωθέντος Κυρίου Ιησού Χριστού, τελείου Θεού και τελείου ανθρώπου. Ενός Παναχράντου και Πανακυράτου Κυρίου, ο οποίος αποδέχεται βάπτισμα μετανοίας ο αναμάρτητος για να καταδείξει την πραήτητα και την ταπείνωση ως τις μόνες αρετές και δυνάμεις που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο της φθοράς και του θανάτου. Πραήτητα και ταπείνωση. Το μέγα της αληθείας διακύδευμα, αγαπητοί. Ταυτόχρονα η Αγία μας Εκκλησία δια του μυστηρίου του μεγάλου αγιασμού χαίρεται την κάθαρση της κτιστής και πεπτοκοιίας φύσεως και λαμβάνει και πάλι αδιαπτώτος το μεγάλο δώρο και το μεγάλο θαύμα η μία Αγία Καθολική Ορθόδοξος του Χριστού η Εκκλησία, η μόνη ταμιούχος των θείων ακτίστων ενεργειών και της Θείας Χάριτος. Λαμβάνει το θαύμα του μεγάλου αγιασμού, ο οποίος δια Αγίου Πνεύματος υπερβαίνει τη σύψη και την διαφθορά και όσων χρόνων και αν παραμείνει, παραμένει άσυπτος, ευωδιάζων, αδιαλόβητος και αδιάφθορος. Εις μαρτυρίαν της ελεύσεως του Υιού του Θεού στον κόσμο της φθοράς και της επαναπραγματώσεως των του κόσμου πραγμάτων σε μια νέα ουσιώδη μεταλλαγή ζωής και ευλογίας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα εις πάντας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Διευχών του Αγίου